Το μεσημέρι λήφθηκε το σήμα κινδύνου από νορβηγικό πολεμικό που έπλεε ανοιχτά τη Κύπρου. Κινητοποιήθηκε αμέσω το πλήρωμα του ελικοπτέρου Ιάσων της αστυνομίας. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης έλαβε μήνυμα για ναυτικό, ο οποίο υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ βρισκόταν στο πλοίο, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου τη αμοχώστου περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κάβον Γκρέκο. Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του πλοίου που συμμετέχει στην επιχείρηση απομάκρυνση των χημικών από τη Συρία και παρέλαβε τον τραυματία ηλικία 21 ετών. Η επιχείρηση έληξε στη 1.45 το μεσημέρι όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο κέντρο Λάρνακα και ο τραυματία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο τη πόλη. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Για την αίσια κατάληξη τη επιχείρηση μέσω του τμήματο προξενικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώθηκε επίσημα και η πρεσβεία τη Νορβηγία στη Λευκοσία.